Χιλιάδες Ούγγροι συγκεντρώθηκαν ξανά στη Βουδαπέστη μπροστά από το κοινοβούλιο για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της νέας νομοθεσίας που θα μπορούσε να καταργήσει το καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου των εκπαιδευτικών και να αυξήσει σημαντικά το φόρτο εργασίας τους. Οι επικριτές της νομοθεσίας την αποκαλούν νόμο για την εκδίκηση, καθώς εκλαμβάνεται ως τιμωρία για τις κινητοποιήσεις ενός έτους των δασκάλων. Σίγουρα δεν θα ξεκινούσω τώρα. Σπούδασα 6 χρόνια και αγαπώ το επάγγελμά μου, αλλά σίγουρα δεν θα ήθελα να γίνω δασκάλα. Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν κατ' εξαίρεση τα κοινοβουλευτικά κόμματα και μίλησαν αρκετοί εκπρόσωποι συλλόγων πολιτών και σωματείων εκπαιδευτικών. Έφυγε ο καθηγητής ιταλικής γλώσσας στην τάξη μου και δεν μπορούν να τον αντικαταστήσουν. Σχεδόν 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν ήδη δηλώσει ότι θα εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους εάν τεθεί σε ισχύ ο νόμος. Η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν είπε ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.